τους κρατάνε ένα πανό, μια ντουντούκα και δέρνονται ανελέητα. Δεν ξέρω πόσο είναι στασίν στον καινούριο υπουργό δημοσίας τάξης που τυχαίνει να είναι και γιατρός. Και μία μέρα, την πρώτη μέρα που ανέλαβε το υπουργείο, χτυπάει γυναίκα 60χρονη που μπορεί να ήταν και η μητέρα του. Σας βλέπουμε εδώ να σπρώγνεστε με τους, βλέπαμε και στις εικόνες, με τους αστυνομικούς. Είναι φοβερό, κύριε Μάλη, αυτό που ζούμε. Οι καθαρίστριες είναι στον δρόμο 9 μήνες και δίνουν ένα πραγματικό αγώνα ζωής όμως και επιβίωσης. Θα έρθουμε και στην... Η μοναδική κατηγορία που έχει αντέξει τόσο πολύ έτσι να Θα έρθουμε και στην υπόθεση αυτή με τα δικαστήρια, τις αποφάσεις και όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην εικόνα. Ναι. Γιατί είπατε για τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Σήμερα έθεσε σε διαθεσιμότητα τον αστυνομικό που χτύπησε μία συνάδελφό σας. Ναι. Και περνάει και από διθαρκικό ένας άλλος αστυνομικός που εντοπίστηκε με αυτό το γάντι, το κοκάλνο, σιδερογροθιά, δεν ξέρω τι ήταν. Τέλος πάντων, δεν προβλέπεται, λέει, στη στολή να φοράνε τέτοια γάντια, οπότε περνάει από διθαρκικό. Και επειδή εσείς έρχεστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους αστυνομικούς, ναι, φαντάζομαι ότι μιλάτε και μαζί τους. Ναι, είναι φοβερό. Ακούνε τα στρατιωτάκια. Τι να σας πω, δηλαδή, όταν βλέπω το Επειδή είναι και νέα παιδιά, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό, ναι. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά όταν αντικρίζω το πρόσωπο αυτών των νέων παιδιών, τρέμω. Δηλαδή, η όψη που παίρνουν και πώς φύγουν τις γροθιές τους, εγώ αυτό το πράγμα με αφήνει άναυδη, δηλαδή. Έχετε μιλήσει μαζί τους, δηλαδή, εκεί, όταν είναι αυτοί μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών και εσείς, όταν δεν υπάρχει βέβαια αυτή η ένταση, έτσι, όταν δεν υπάρχει αυτό το σπρόξιμο. Έχετε καθίσει κάποια στιγμή να μιλήσετε, να τους πείτε, βρε παιδιά, εντάξει, και εμείς τη διαμαρτυρία μας κάνουμε, δεν χρειάζεται και εσείς να είστε τόσο αυστηροί, ας το πούμε. Έχετε καθίσει να μιλήσετε. Κοιτάξτε. Όταν λέω να μιλήσετε, δεν λέω τώρα να πιείτε και καφέ, ξέρετε, εκεί που είστε απ' έξω από το Υπουργείο. Εντάξει, δεν θα μου ήταν και εύκολο να μιλήσω με τους ανθρώπους που με σπάνε στο ξύλο, ξέρετε. Όχι, όχι, καταλάβατε σε ποιο ύφος το λέω αυτό. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή ανάπαυλα ηρεμίας να τους πείτε ότι. Να σας πω κάτι. Δίπλα από την Καραγιώργη Σερβίας, εγώ γνώρισα ένα κύριο, ο οποίος με έβγαλε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών όταν είχαμε την πρώτη φορά αυτή τη βάναυση συμπεριφορά ανάμεσα. Που βγάλαν 4 καθαρίστριες γιατί πήγαν να ζητήσουν ένα ραντεβού και δεν πήγαμε αυτόβουλα όπως είχε πει τότε κάποιος. Ναι. Μας πήγε ο αστυνομικός μέσα και στο σανσέρ. Ναι. Και τι έγινε. Ναι. Λοιπόν, εγώ γνώρισα αυτόν τον αστυνομικό, ναι, ο οποίος με έβγαλε όπως με έβγαλε και το δείξαν οι εικόνες μέσα. Και του λέω αυτά που μου έλεγες. Του είπα ότι αυτά που μου έλεγες εκείνη την ώρα δεν τρεπόσουν. Έχεις τίποτα μέσα σου. Γέλασε και δεν μου είπε τίποτα. Και σας διαβεβαιώ ότι την ώρα που έβγαινα έξω, με έβγαζε έξω, δεν θέλω να ξεστομίσω αυτά που μου έλεγε. Δεν μπορώ, δεν είναι το ήθος μου να τα πω. Ναι. Δεν μου το επιτρέπει το ήθος μου να πω αυτά που μου έλεγε. Κάποιος μου